Καλησπέρα πάλι. Και τώρα λίγο βλέπω να αρχίζουν και παίρνουν ανθρώποι. Πιστεύω θα έρθουν και άλλοι. Εμείς να ξεκινήσουμε και θα πούμε σήμερα για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου στο δικτυακό μάρκετινγκ είναι σημαντικό να είναι αντιληπτός ο στόχος. Τι θέλω να πετύχω. Αυτό το πράγμα σήμερα θα σας μιλήσω εγώ και να σας βοηθήσω να βρείτε το στόχο σας. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα και εγώ είμαι επιμελητής της Ελλάδος Skyward Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Έχω περάσει 2 φορές από το Εκοτεχναπάρκο στη Λευκορωσία Μάρινα Γκόρκα και εδώ βλέπετε φωτογραφίες που περάσαμε με τις συνεργάτες από την Ελλάδα και άλλες χώρες στο Τεχνοπάρκο και κάναμε δοκιμές στη τεχνολογία Skyway. Κάναμε βόλτα. Αν θέλω να αποκτήσω μία μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στην εφεύρεση συνεργατών που είναι τόσο αφοσιωμένοι όπως και εγώ. Πρέπει να είναι πιστοί και να θέλουν να επιτύχουν στην εταιρεία. Σε αυτό το slide βλέπετε 7 στόχοι του sponsor. Όταν εσείς γράφετε νέο συνεργάτης, πρέπει να εξηγήσετε και να διδάσκετε πράγματα πώς να αναπτύσσουν, πώς το δίκτυό τους, πώς να φτάσουν στο στόχο τους. Και εσείς γινόσαστε από τότε, γινόσαστε sponsors και κάθε sponsors πρέπει να καταλάβει τα 7 σημαντικά πράγματα που οδηγούν στην επιτυχία. Το πρώτο είναι προσδιορισμός στόχων, το δεύτερο είναι λίστα επαφών, τρίτο προγραμματισμός χρόνου, τέταρτο πρόσκληση στη συνάντηση, πέντε παρουσίαση και έκτο συνοδεία και 7 αντιμετωπίση αντιρρήσεων. Τώρα εμείς θα το δούμε αυτά τα καθήκοντα του σπόνσορα ξεχωριστά, το 1-1. Σε αυτό το slide βλέπετε σύστημα SMART και με αυτό το καλό εμείς πρέπει να θέσουμε στόχο με το έξυπνο σύστημα SMART. Λέξη SMART σημαίνει έξυπνος. Και να σας πω κάθε γράμμα. Το S σημαίνει συγκεκριμένος, το M μετρήσιμος, δηλαδή να είναι με μετρήσιμες παράμετρος. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός, δηλαδή πρέπει να θέσουμε στόχο να είναι ρεαλιστικό. Να σας ξαναπώ το πρώτο, συγκεκριμένο, να είναι μετρήσιμο, να καταλαβαίνουμε πόσο η αξία του και αυτά, και σχετικό. Και γράμμα R, πραγματικός, απαραίτητος, δηλαδή να είναι ρεαλιστικός ο στόχος. Και τι σημαίνει εδώ και τώρα. Κάποιο να ορίσουμε χρονικό διάστημα, περίοδο πότε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς θα έχετε θέληση να αγοράσετε ένα σπίτι, βάζουμε το χρονικό διάστημα μέσα σε 5 χρόνια. Η αξία του θα είναι
Δεν ξέρω πώς είναι τη δικιά σου, 50.000 ή παραπάνω μήπως, 70, 80, 100, να πούμε πιο μεγάλο σπίτι, έτσι, 100.000 ένα σπίτι. Και χρονικά έχουμε πει σε 5 χρόνια, σε 4 χρόνια. Αυτά πρέπει να βάλετε στο μυαλό σας και μετά σιγά σιγά να κάνουμε πρόγραμμα. Καθαρίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Όπως και έχουμε πει, καταρχήν για να κάνουμε αυτή τη στάση πρέπει πρώτα να δούμε τι έχετε κάνει εσείς πριν 5 χρόνια, τι έχετε φτάσει για αυτά τα 5 χρόνια και μετά να κανονίσετε τι θέλετε να φτάσετε σε 5 χρόνια. Και εννοείται ότι τα προηγούμενα 5 χρόνια δεν είχατε κάνει κάποιους μεγάλους στόχους, εννοείται δεν είχατε κάνει κάποιες δράσεις. Για να φτάσουμε στο στόχο αυτό που θα βάλετε, πρέπει να κάνετε κινήσεις. Τότε προγραμματίζουμε τι πρέπει να αποκτήσουμε μέσα σε 6 μήνες, σε 1 μήνα και μία εβδομάδα και μετά βάζουμε πιο μικρά βήματα, σε πιο μικρά βήματα. Ενημερώστε την οικογένειά τους και φίλους σας για τους στόχους σας. Γιατί κάνουμε αυτό? Για να έχουμε κάποιο κίνητρο. Όταν ενημερώνουμε την οικογένεια ή τους φίλους ότι λέμε ότι να δείτε σε 5 χρόνια θα έχω ένα καινούριο σπίτι κοντά στη θάλασσα ή στο βουνό που σας αρέσει, τότε εσείς συνέχεια θα έχετε ένα κίνητρο που να σκέφτεστε ότι αν δεν θα το κάνω αυτό, θα με γελάνε, έτσι. Να σας βοηθήσει αυτό κάπως να σας κελάει μπροστά. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Δηλαδή το κάναμε το όνειρο, δηλαδή τι διαφορά έχει στην αρχή όνειρο από το στόχο. Όταν απλά ξαπλώσαμε στο καναπέ και σκεφτήκαμε ότι θέλω ένα σπίτι, αυτό είναι όνειρο. Ο στόχος γίνεται τότε όταν παίρνουμε τετράδιο και γράφουμε. Θα έχω σπίτι σε 5 χρόνια, σε ένα χρόνο πρέπει να φτάσω, θα μαζέψω τόσα χρήματα, σε 6 μήνες τόσα χρήματα και αυτά τα βήματα πρέπει να γράψει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, μετά βάζετε, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει στο πρώτο μήνα θα φτάσω στο leader, στο plan marketing μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται. Χρειάζεται να σας πω τρία άτομα, μία ομάδα και τα τρία άτομα είναι τα πιο δυνατά που θα κάνουν επενδύσεις. Και στο δεύτερο μήνα να φτάσω στο master. Ο master πρέπει να έχει από κάτω τρία άτομα που θα φτάσουν στο leader, να τους βοηθήσετε να φτάσουν στο leader, να τους κάνει τη μάθημα, να τους στηρίξετε. Το λιγότερο τρία άτομα, ναι, αν θα καταφέρετε να κάνετε περισσότερα ακόμα καλύτερα για να φτάσετε πιο γρήγορα στους επόμενους στόχους. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν δεν φτιάχνετε δίκτυο, αν να φτιάξετε μόνο επενδυτές, την πρώτη γραμμή με τις επενδυτές, δεν θα έχετε δίκτυο, δεν θα έχετε επιτυχία, δεν θα προχωρήσετε στο business, δεν θα έχετε σταθερό εισόδημα. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάτε και στους ανθρώπους που έχετε γράψει να το κάνουν και αυτοί οι στόχους, να κάνουν και αυτοί πρόγραμμα, να γράψουν πλάνο κλπ. Και να μάθουν και αυτοί ανθρώπους δικού τους να κάνουν τα ίδια βήματα, όπως κάνατε και εσείς. Δηλαδή, να μεταφέρουμε, γίνεται αυτό σαν δικτύο. Duplication στα ελληνικά, δηλαδή ένας
κάνει αντιγράφει τον άλλον. Εσείς μαθαίνετε τους ανθρώπους σας να αντιγράφουν εσάς. Και έτσι προχωράμε. Το δεύτερο τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο sponsors, δηλαδή εσείς, πρέπει να κάνει τη λίστα επαφών. Η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Σε κάθε business, όταν ανοίγουμε ένα business, κάνουμε κάποια περιουσιαστικά στοιχεία. Και σε περισσότερα business βάζουμε χρήματα. Στο δικτυακό marketing αυτό είναι το πιο εύκολο, ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε μεγάλο κεφάλαιο σε χρήματα, αλλά πρέπει να έχουμε μεγάλη λίστα επαφών. Και όσο πιο μεγάλη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε και τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχετε. Γι' αυτό γράφουμε όλους τους ανθρώπους όποιους είχατε γνωρίσει κάποτε, είχατε πάει σχολή μαζί, είχατε δουλέψει μαζί, είχατε γειτόνους ή κάποιους, όποιους ανθρώπους έχετε φημηθεί, ακόμα και αν ξεχάσατε τηλέφωνο, πάλι το γράφετε στη λίστα επαφών και κάπου, ξέρετε, όταν έχουμε κάποια επιφημία και βάζουμε κάτι στο κεφάλι μας, συνήθως αυτό έρχεται. Όταν βάζεις κάποιον άνθρωπο στη λίστα επαφών, παρόλο που δεν ξέρεις τηλεφωνό του, κάπου θα συναντηθεί στον δρόμο σας και θα εκπληρωθεί αυτή η συνάντηση που έχετε σκεφτεί. Τότε γράφουμε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζετε. Δεν φιλτράρουμε αυτές οι επαφές, δεν αποφασίσουμε για αυτούς ποιος θα είναι μαζί σας, ποιος δεν είναι, δηλαδή να μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Γράφετε όλους τους ανθρώπους όποιους έχετε γνωρίσει ποτέ. Να δίνετε τις κάρτες σας και να μαζεύετε τις κάρτες. Κάθε επαγγελματίας ενδιαφέρεται από τους άλλους ότι να φαίνεται ότι είναι επαγγελματίας, έχει επαγγελματική του κάρτα. Γι' αυτό καλό να έχετε και εσείς κάρτα SVC και έχουμε εμείς δυνατότητα να εκτυπώνουμε τις κάρτες, να πείτε σε μένα να σας πω πού θα βρείτε. Έχουμε και επιλογή να διαλέξετε. Και όταν περίπου συναντάτε έναν γνωστό, έναν φίλο, απλά πες ότι έλα να ανταλλάξουμε, να πάρεις την κάρτα μου, να έχεις τηλεφωνό μου για να, και δώσω σε μένα να έχω δικά σου στοιχεία για να κάποια στιγμή να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να πιούμε ένα καφέ. Και έτσι κάπου γνωρίζεστε, σε ένα σεμινάριο πάτε, βλέπετε έναν άνθρωπο, το δίνει την κάρτα. Αν δεν έχει αυτός κάρτα, απλά αντιγράφετε τα στοιχεία του σε ένα μπλοκάκι ή στην άλλη μεριά της κάρτας δικιά σας, αν δεν έχετε κάτι άλλο. Έτσι συνήθως κάνω εγώ. Πάντως είναι καλό να το έχετε τις κάρτες. Η επαγγελματική σας κάρτα είναι το πρόσωπό σας. Αυτό εννοείται, ναι. Αν δεν έχετε κάρτες, δεν φαίνεστε εσείς σαν ένας σοβαρός επαγγελματίας. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Όταν κάνει τη λίστα, μετά από την ομιλία, επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, εσείς θα το βάλετε να ξεχωρίσετε σε δύο φύλους. Άλλος είναι υποψήφιος επενδυτές και άλλος υποψήφιος συνεργάτες. Μπορούν αυτοί μεταξύ τους μετά θα αλλάζουν. Δηλαδή θα αλλάζονται. Αυτός που ήταν επενδυτής θα θέλει να γίνει συνεργάτης. Αλλά γιατί κάνουμε αυτό? Γιατί για τις συνεργάτες να δίνουμε περισσότερο χρόνο, να δουλεύουμε καθημερινά μαζί τους και να τους βοηθάμε να αναπτύσσουν την ομάδα τους. Και στις επενδυτές να δίνουμε πληροφορίες τακτικά. Μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Ξέρετε ότι γύρω μας υπάρχουν ανθρώποι που είναι θετικοί, που τους αρέσει τα πάντα, τους άρεσε αυτό, το άλλο. Και υπάρχουν αρνητικοί που δεν τους αρέσει τίποτα. Να αποφεύγετε τέτοιους ανθρώπους. Στο business μας αυτό είναι καλό, ότι εμείς μπορούμε να επιλέγουμε τις συνεργάτες. Αν εσείς πάτε σε κάποια δουλειά, κάποιο επιχείρηση να δουλεύετε, δεν μπορείτε να επιλέξετε αν έχετε δίπλο ένας άνθρωπος συνέχεια
κλαίει και δεν τον αρέσει τίποτα, δεν μπορεί και κάτι να αλλάξει. Στο δικτυακό, δικτυακό business, εμείς μόνοι μας επιλέγουμε να με ποιον να συνεργαζόμαστε. Και αρνητικοί άνθρωποι να σας πιέζουν, να σας κάνουν διάφορα προβλήματα. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό, πώς να βλέπει την εταιρεία, τι ενδιαφέροντα να βγάλει από την εταιρεία, γι' αυτό μην αλλάζετε το σκεπτικό του. Και δεν είναι μόνο για την εταιρεία, και για τα προσωπικά του, να αφήνετε έτσι όπως είναι. Όταν βλέπετε μπροστά σας άνθρωπο που αρνείται και δεν θέλει να συνεργαστεί με σας, τον λέτε, κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίστε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Αυτές τις λέξεις καταρχήν να τον βάλουν να σκεφτεί και ίδιος, γιατί να μην θέλω και εγώ χρήματα, ή μπορεί να σας δώσει κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν χρήματα και να σας δώσουν κάποια ονόματα και τηλέφωνα. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους, όπως και όλοι δεν μπορούν να γίνουν οι γιατροί ή οι τραγουδιστές σε κάποιο άλλο επάγγελμα, έτσι και δεν μπορούν να γίνουν όλοι δικτυώτες. Γι' αυτό πρέπει να είστε, να μην έχετε απογοητεία αν κάποιος αρνείται και δεν έρχεται μαζί σας. Πάντοτε θα βρεθούν άνθρωποι που θα έρθουν μαζί σας. Και να σας πω, κάθε φορά που κάποιος που αρνείται και ρωτάμε ότι μήπως έχει κάποιον, με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουμε τη λίστα επαφών. Γι' αυτό πάντα χρησιμοποιούμε αυτό. Πάντα προσπαθούμε να μεγαλώνουμε λίστα επαφών για να έχουμε συνέχεια κάποιους καινούριους συνεργάτες που μπορούμε να μιλήσουμε μαζί τους. Καινούριους πελάτες, συγγνώμη, καινούριους πελάτες που να μιλήσουμε και μπορεί να γίνουν συνεργάτες. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους τους. Αυτό είναι φυσικό. Όταν με κάποιον ταιριάξατε και τον αρέσει η εταιρεία, σίγουρα θα έχει γύρω του ανθρώπους που και αυτοί θα συμπαθήσουν σε εσάς. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό. Δείξτε το αυτό. Όταν βρίσκουμε άνθρωπο που επιθυμεί να γίνει συνεργάτης, αλλά φοβάται, και να μην φοβάται, πρέπει να δείξετε εσείς για να κάνετε πρώτη φορά τηλέφωνο. Δηλαδή, παίρνετε το τηλέφωνο και καλείτε στο άνθρωπο που να σας πει και από το όνομά του, καλείτε σε συνάντηση ή τώρα, σε αυτή τη δικιά μας εποχή, καλούμε στο webinar για την παρουσίαση κάθε Τρίτη που κάνουμε για τους καινούριους συνεργάτες. Δηλαδή, απλά καλείτε για παρουσίαση, για να δει και να σας πω μετά τι να κάνετε μετά από αυτό το βήμα. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Δηλαδή, για κάθε καινούριο συνεργάτη που έχει επιθυμία, έχει όνειρο, τις πρώτες φορές κάνει τη δουλειά εσείς και το δείχνετε πώς πρέπει να κάνετε. Μέχρι να μάθει αυτός να κάνει μόνος του. Προπονηθείτε με τις συγγενείς. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε με τις συγγενείς, παρόλο που έτσι και να το λέτε, εγώ απλά κάνω για προπόνηση και θέλω να μου το πείτε που δεν λέω σωστά, τι μπορεί να αλλάξω. Και αυτό είναι ότι το πρώτο, συγγενείς να σας διορθώνουν και να σας πούνε πώς καλύτερα να το πείτε. Και το δεύτερο, ότι οι συγγενείς δεν να σας κρίνουν αυστηρά και αν και δεν θα κάνετε καλά παρουσίαση, αυτό θα είναι για σας προπόνηση και για αυτούς να ακούνε για την εταιρεία και μήπως αργότερα θα επιθυμήσουν να μπουν. Αλλά εσείς κάνετε για προπόνηση. Μην πάτε ποτέ σε άγνωστους ανθρώπους όταν είστε αρχάριος για να κάνετε παρουσίαση. Το στέλνετε απλά στο webinar, όπως είπα, κάθε Τρίτη. Και τώρα εμείς εκεί, μόλις ξεκινήσαμε,
Ελπίζω στο επόμενο μήνα, το Απρίλιο μήνα, θα έχουμε πιο καλά να κάνουμε σε... Ξέχασα να κλείσω το τηλέφωνο, να κατεβάσω. Θα κάνουμε πιο καλά παρουσίαση, κάθε φορά καλυτερεύει τώρα και μπορείτε να στέλνετε και πολύ σοβαρούς επενδυτές τη Τρίτη που κάνουμε παρουσίαση. Α, συγγνώμη, δεν είπα για αυτό το slide, ότι το τρίτο, τι πρέπει να κάνει τρίτο στόχος, το κάθε sponsor, πρέπει να κάνει προγραμματισμός χρόνου. Μην νομίζετε ότι δεν πειράζει, εγώ ξέρω και έτσι να κάνω, να ξέρετε ότι όλοι οι επιτυχημένοι businessmen, όποιες έχουν επιχειρήσεις, κάνουν προγραμματισμό, γιατί χωρίς αυτό δεν θα επιτύχετε ποτέ. Θα έχετε πάντα κοινά που δεν θα ξέρετε τι να κάνετε και να σπαταλάτε χρόνο σας άδικα και στο τέλος δεν θα προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα. Και να σας φαίνεται ότι κάνετε συνέχεια κάτι και δεν καταφέρνετε. Γι' αυτό πρέπει να προγραμματίζουμε το χρόνο, να αφαιρείτε το χρόνο για την οικογένειά σας, για την ξεκούραση, να αφαιρείτε το χρόνο για κάποιες άλλες εργασίες, αν έχετε εργασία, και να βάλετε χρόνο για επικοινωνία με τους καινούριους συνεργάτες και αυτές συνεργάτες που έχετε βρει. Το βασικότερο πράγμα να εργάζεστε συστηματικά. Αν θα κάνετε, Φιλιππίν, τηλεφωνήματα 2 φορές την εβδομάδα, σαν κάθε φορά θα ξεκινάτε από την αρχή. Αυτό είναι το βασικότερο κλειδί επιτυχίας, να κάνουμε συστηματικά τηλεφωνήματα, συστηματικά ραντεβού, συστηματικά παρουσιάσεις, να μαθαίνουμε σιγά-σιγά και τότε θα είστε πιο καλά και πιο καλά κάθε φορά. Το τέταρτο βήμα που πρέπει να ξέρει ο σπόνσορας είναι να κάνει πρόσκληση. Η σημαντικότητα της πρώτης επαφής, γιατί από την πρώτη επαφή ξέρετε ο άνθρωπος κάνει μία εικόνα για εσάς, αν είστε άνθρωπος που να τον ενδιαφέρει ή όχι, και μετά αν δεν θα επιτύχετε στην πρώτη επαφή, μετά δύσκολα πάρα πολύ να ξανακάνετε συνάντηση πάλι με αυτό το άτομο. Τι πρέπει να ξέρουμε? Πρέπει να δημιουργήσει τη φυτική εντύπωση στην πρώτη επαφή. Πώς κάνουμε? Πρέπει να έχουμε ένα πρόχειρο σενάριο, πώς να μιλήσουμε, τι έχουμε να πούμε. Και στη πρώτο τηλεφώνημα πιο πολύ πρέπει να ρωτάτε, να ενδιαφέρεστε το άτομο, να μαθαίνετε για το άνθρωπο, να μιλάτε για αυτόν και να μιλήσει αυτός περισσότερα και εσείς περισσότερα να ακούτε. Δηλαδή, υποστηρίξτε τη συνομιλία. Ό,τι ενδιαφέροντα έχει άνθρωπος, σε αυτό να μιλάτε. Με τίποτα μη μιλάτε στη πρώτη σας συνάντηση, σε πρώτη επαφή για την εταιρεία. Αν μόνο να σας ρωτήσει με την ασχολήστη και πάλι με πολύ λίγα λόγια. Με πολύ λίγα λόγια, μην επεφορτώνετε το άνθρωπο. Αλλιώς θα αρνηθεί. Εντάξει, το πρώτο τηλεφώνημα, αναφερέστε με σαφήνεια το όνομά σας. Ρωτήστε τη γνώμη τους. Περισσότερα να ακούτε και να χαμογελάστε κατά τη διάρκεια συνομιλίας. Ακόμα και αν βλέπει σας άνθρωπος, αν μιλάτε στο τηλέφωνο, να θυμάστε ότι η φυτική ενέργεια μεταδίνεται και η φωνή σας αλλάζει και ο άνθρωπος νιώθει αυτό και θα συμπαθεί σε εσάς περισσότερα. Τότε, δηλαδή, στη πρώτο τηλεφώνημα προσπαθείτε να κάνετε μία καλή σχέση με τον άνθρωπο, μία φιλική, και μπορείτε να κάνετε πρόταση
για συνάντηση ή για να ακούσει, για να ακούσει κάτι που τον συμφέρει, με αυτά που έχετε μάθει, τι τον ενδιαφέρει, τι έχει. Φερρυπίν, αυτός έχει πολλά παιδιά. Τον λέτε ότι μπορώ να σας δώσω μία λύση πώς να μπορείτε στο μέλλον να σπουδάζετε τα παιδιά σας και να φτιάξετε και περιουσία σε κάθε παιδί. Και αν σας ενδιαφέρει, ελάτε στο webinar, στη παρουσίαση τη Τρίτη, να ακούσετε γιατί πρόκειται. Ναι, αυτό σας είπα σαν παράδειγμα. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Αν σας μπορείτε να ξανακαλέσετε σε κάποιο καιρό στο ίδιο άνθρωπο, σημειώνετε στο τραντιό σας, το είπαμε όταν έχουμε λίστα επαφών, γράφουμε ότι σήμερα τηλεφώνησα, μου απάντησε αυτό, μου απάντησε αυτό, μετά δεύτερο τηλεφώνημα. Έτσι συνέχεια μέχρι και 5 επαφές μπορείτε να κάνετε και αν είναι τότε μετά σαν είναι αρνητικός, τότε τον αφήνετε. Ή ρωτάτε αν επιθυμεί, στην πρώτη φορά αν είναι αρνητικός, αν επιθυμεί να τον στέλνετε κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία ή να τον βάλετε μέσα στο chat μας στο Messenger που βάζουμε τα νέα της εταιρείας. Μόνο να σας πω ότι όλα τα νέα μπορείτε να δείτε μόνο μια αγγλική γλώσσα και με ελληνική γλώσσα λέμε κάθε Τρίτη μετά από την παρουσίαση. Καμία φορά λέω και εγώ την Πέμπτη, σήμερα, αν μου επιτρέπει ο χρόνος, γιατί και ο χρόνος των δωματιών μας είναι συγκεκριμένος. Αλλά κάθε Τρίτη είναι σταθερά, λέμε παρουσίαση και τα νέα της εταιρείας. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση αυτόν τον άνθρωπο και να σκεφτείτε τι θα έκανα εγώ στη θέση του, πώς θα ένιωθα, το καταλαβαίνετε, ναι, έτσι, πώς. Και ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Πάντα να βάζετε τι μπορεί να κερδίζει ο άνθρωπος στην εταιρεία μας, τι τον ενδιαφέρει, γι' αυτό και σας είπα στην αρχή, πρέπει να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όσο μπορείτε για αυτόν τον άνθρωπο, για να τον πείτε τι καλό να τον κάνει, τι τον χρειάζεται η εταιρεία μας. Σε οποιοδήποτε περίπτωση, πείτε το ευχαριστώ. Για να κρατήσετε ζεστές επαφές και κάποτε, και ακόμα και να πείτε, δεν ξέρετε πώς είναι στη ζωή, θα σε έρθει σήμερα, αυτός είπε όχι, μεθαύριο μπορεί και να σας βρει μόνος του και να πει ότι θέλω. Γι' αυτό πάντα πρέπει να μιλάμε γενικά και όμορφα για να κρατήσουμε καλές σχέσεις. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ένα ρυθμό, ένα λεξιολόγιο, ένα στυλ. Σιγά σιγά αυτό θα έρθει με το καιρό, αν θα κάνετε τακτικά την εργασία σας. Καθημερινά εσείς θα συνηθίσετε και θα έρθετε αυτό σαν έτσι πρέπει. Ακούστε το άτομο μέχρι το τέλος, μην τον διακόπτετε. Να θυμάστε, κανένας άνθρωπος δεν αγαπάει όταν τον διακόπτουν, είναι το χειρότερο πράγμα και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν να μιλάνε. Γενικώς εδώ στην Ελλάδα όλοι οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν, γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι δύσκολο αυτό, αλλά σημαντικό την πρώτη επαφή μας μέχρι να γίνει αυτός συνεργάτης, να μην τον διακόπτουμε, να τον ακούμε. Μετά, όταν γίνεται συνεργάτης, τον μαθαίνουμε ότι ο καθένας έχει το χρόνο του, να αφαιρείται το χρόνο. Δηλαδή, έχω για σένα 10 λεπτά και μιλάτε με αυτόν λιγότερα. Ας στην αρχή πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν απαιτούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι, κάποιος να έχει και όχι. Γι' αυτό πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι πάντα ότι κάποιος θα μας πει όχι, κάποιος ναι. Εμείς πάντα προχωράμε και προχωράμε και ψάχνουμε ανθρώπους που να μας πούνε ναι. Πέστε στη συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις που απλά διαρκούν τη συνομιλία ή κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο.
Επίσης, να λέτε διερευνητικές ερωτήσεις. Από την ονομασία καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι ερωτήσεις μας βοηθάνε να καταλάβουμε στο βάθος, αν μας κατάλαβε ο άνθρωπος για την εταιρεία ή για κάτι, για την πρόταση που τον κάνετε, αν σας κατάλαβε, δηλαδή με κατάλαβες ότι σου λέω ότι σε λίγο καιρό θα έχεις δυνατότητα να σποδάσεις τα παιδιά σου, να τους φτιάξεις η περιουσία τους, ή να αλλάξεις το σπίτι σου, το καταλαβαίνεις, ή κάποια άλλα μπορούμε και να χρησιμοποιούμε αυτά και στη παρουσίαση όταν κάνουμε για την εταιρεία, για να καταλάβουμε πόσο κατάλαβε ο άνθρωπος για τη τεχνολογία. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Συνήθως πριν τις ερωτήσεις, πριν από αυτές τις ερωτήσεις, κάνουμε ερωτήσεις που τελειώνουν σε απάντηση ναι. Και μετά τελειώνουμε με συζήτηση αν το να κάνουμε τώρα εγγραφή, να σας βοηθήσω, θέλετε να σας βοηθήσω να κάνουμε εγγραφή, θέλετε να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Ακούστε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάζετε από το χαρτί. Να έχετε ένα σενάριο, όπως είπαμε, να κοιτάτε εκεί καμιά φορά, να έχετε κάποιες σημειώσεις, αλλά όχι το όλο το κείμενο που πρέπει να το πείτε και με τίποτα να μην διαβάζετε, γιατί θα ακούσετε σαν ρομπότ, δεν θα είναι φυσιολογική η φωνή σας. Γι' αυτό απλά κάνετε σενάριο και σημειώσεις. Το πέμπτο στόχο που πρέπει να ξέρει σπόνσορος, πέμπτο, αυτό είναι να ξέρει, να μαθαίνει σιγά σιγά να κάνει παρουσίαση, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνετε και εσείς μόνοι σας παρουσίαση. Μπορεί να, μέχρι το επόμενο webinar θα είναι πολύ μακριά, ή ο άνθρωπος αυτός για κάποιους λόγους μπορεί να μην το ξαναβρείτε πάλι, τότε πρέπει να κάνετε παρουσίαση μόνοι σας. Η αυτοποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας. Γι' αυτό που πόσο ξέρετε εσείς για την εταιρεία, θα φαίνεται πόσο είστε επαγγελματίες. Γι' αυτό προσεκτικά να διαβάζετε για την εταιρεία μέσα στο site μας και να παρακολουθείτε τις παρουσιάσεις που κάνουμε κάθε Τρίτη για να μάθετε και εσείς να κάνετε παρουσίαση. Προετοιμαστείτε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Ή πρέπει να έχετε φυλάδια της εταιρείας, ή ένα κατάλογο, ή site, να έχετε ένα tablet, τηλέφωνο, computer, που να κάνετε, να δείχνετε με το site της εταιρείας και αυτό μας δίνει υλικό πολύ αρκετό. Με ελληνική γλώσσα έχουμε και 6 landing και ένα μεγάλο site που έχει όλες λεπτομέρειες για την εταιρεία και πάρα πολλές πληροφορίες. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Καλά να έχετε και από την εταιρεία κάποια προϊόντα σαν στυλό, κάρτες είπαμε, ή μπορεί να έχετε και κατάλογο ή κάτι άλλο. Μπορείτε εσείς να δείτε και έχουμε στο site μας, στο back office, μαγαζί της εταιρείας που μπορείτε να πάρετε αυτά τα πράγματα. Η διάρκεια της παρουσίασης 15 μικρή παρουσίαση και 45 λεπτά μεγάλη παρουσίαση. Μεγάλη παρουσίαση εμείς κάνουμε στο webinar δωμάτιο, γι' αυτό όταν κάνετε παρουσίαση εσείς, εγώ δεν θα σας συνιστώσω να κάνετε 45 λεπτά. Ο άνθρωπος κουράζεται. Καλύτερα πρώτη παρουσίαση να κάνετε από 15 έως 20-25 λεπτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα καταλάβει όλα και θα ξεχάσει τα μισά. Και μετά αργότερα θα ξανακοιτάξει πάλι να ξανακούσει. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το καλεσμένου σας και για τα όνειρά του. Κάθε άνθρωπος έχει κάποια όνειρα, κάτι επιθυμία. Γι' αυτό σημαντικό
να ξέρουμε αυτά που θέλει για να τον πούμε ότι η εταιρεία μας μπορεί να τον προσφέρει, να τον δίνει, να τον δώσει αυτά που επιθυμεί. Η εξωτερική εμφάνιση επηρεάζει την προσοχή των ακροατών και αυτό φανερά από αυτή η εικόνα και καταλαβαίνετε και μόνοι σας, αν άνθρωπος θα βγει δεν είναι σε πολύ καλό δύσιμο, δεν είναι σοβαρό δύσιμο, δεν θα έχετε, ο ακροατές δεν θα τον ακούνε, θα τους επηρεάζει αυτή η εμφάνιση. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως και ομιλίας, εμείς κάνουμε σενάριο, ετοιμαζόμαστε για να το πούμε. Κάντε σύγκριση και στην παρουσίαση, στην επόμενη παρουσίαση, να το κάνουμε περισσότερα, να τονίζουμε τη σύγκριση. Σύγκριση με άλλες είδες μεταφορών σε σχέση με το δικό μας. Και επίσης μπορείτε να κάνετε και σύγκριση με άλλη εταιρεία δικτυακού marketing. Να σας πω πώς το λέω εγώ. Αν βλέπω άνθρωπο που ήδη μέσα στο δικτυακό marketing και γνωρίζει κάποια, δουλεύει κάποια εταιρεία και το ρωτάω πώς το βλέπεις εσύ το εαυτό σου σε αυτή την εταιρεία. Συνήθως το λένε ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή έχω εγώ δικό μου σαν δικό μου business. Είναι πολύ μεγάλο λάθος γιατί σε περισσότερες εταιρείες που έχει προϊόντα οι άνθρωποι που είναι στο δικτυακό απλά είναι άνθρωποι που προωθούν κάποια προϊόντα, είναι πωλητές. Μόλις θα τελειώσουν οι πωλήσεις θα σταματήσει εισόδημά του. Δεν θα έχει. Αν δεν θα έχει δίκτυο από κάτω που θα το κάνει αγορές, δεν θα έχει αυτός χρήματα. Δηλαδή, εκεί όλα στηρίζεται στις πωλήσεις. Αυτός είναι πωλητής. Στο δικό μας είναι διαφορετικό. Εμείς έχουμε μερίδια της εταιρείας. Δηλαδή, εμείς γινόμαστε ιδιοκτήτες της εταιρείας. Κάποια έχουμε κάποια κομμάτια της εταιρείας. Είναι δικιά μας αυτά. Είναι η εταιρεία ανήκει στο καθένα από εμάς, όποιος έχει μερίδια της εταιρείας. Και αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και αν καταλάβετε εσείς αυτή τη σύγκριση που τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς πάντοτε έχουμε αυτά τα κομμάτια της εταιρείας, αυτά μερίδια της εταιρείας, μπορούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, μπορούμε να χαρίσουμε σε όποιον θέλουμε. Δηλαδή, αυτό ανήκει σε εσάς. Σε κανένα business δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αργότερα όταν θα βγει και σε ICO, μπορείτε να εύκολα να το χαρίσετε σε όποιον θέλετε τα μερίδια σας. Τώρα, βέβαια, μεταδίνουμε μόνο σε συγγενείς, σαν παιδιά σας και λοιπά. Αυτή τη σύγκριση πρέπει να ξέρετε να λέτε στους ανθρώπους όποιος είναι σε δικτυακό marketing. Και μετά μπορεί να έχει και αυτός δουλεύοντας στην άλλη εταιρεία μπορεί να έχει και μερίδια της εταιρείας μας για να φτιάξει το μέλλον του και χωρίς να συνεργαστεί με εμάς. Χωρίς να γίνει συνεργάτης. Μπορεί να γίνει απλά επενδυτής. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Όπως είχα πει και πριν να τελειώσουμε την ομιλία μας, την παρουσίαση, ρωτάμε δίνουμε τις ερωτήσεις στον άνθρωπο που πιθανόν θα μας απαντήσει ναι. Και όσο περισσότερες αυτές οι ερωτήσεις θα έχει, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι συνιστούν να κάνουμε μέχρι και 7 ερωτήσεις τέτοιες και μετά να τελειώνουμε με την εγγραφή. Δηλαδή, παράδειγμα, το κατάλαβες για την εταιρεία μας, σου άρεσε αυτή η τεχνολογία, το βλέπεις το μέλλον μας, το βλέπεις το μέλλον πώς να πηγαίνουν αυτά, ότι δηλαδή αυτά έτσι και μετά σιγά σιγά κάνουμε και
να κάνουμε τώρα εγγραφή για να βλέπεις, να μπορείς να διαβάσεις για την εταιρεία, να βλέπεις τα νέα, τα πάντα. Και έτσι προχωράμε. Δηλαδή, μετά φέρνουμε σε αυτό ότι εγγράφουμε, κάνουμε εγγραφή στο άνθρωπο και μετά μπορούμε να ρωτήσουμε και να σου βοηθήσω. Θέλεις να σου βοηθήσω να επιλέξουμε κάποιο πακέτο που συμφέρει σε σένα, που περισσότερα σου ταιριάζει. Αυτές οι ερωτήσεις, μια απάντηση ναι. Όταν βλέπετε ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές σκέψεις, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τεχνική του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Αυτό σημαίνει, αυτό κάνετε και μέσω ίντερνετ, να πάρετε να έχετε, αν είστε κάνετε συνάντηση έτσι, να έχετε δύο χαρτιά. Ένα χαρτί δίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο, ένα σε εσάς, και αυτός γράφει όλα τα αρνητικά που βλέπει σε αυτή την εταιρεία και εσείς όλα θετικά. Αν είμαστε στο ίντερνετ, Φιλιππίν, μιλάμε στο Viber, εγώ γράφω θετικά χωρίς να το στέλνω και αυτός γράφει αρνητικά, δηλαδή βγαίνει σαν μία λίστα και μετά ταυτόχρονα στέλνουμε. Και εδώ βασικό πράγμα ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένος να ξέρετε τουλάχιστον το λιγότερο 15 θετικά στο έργο, για να είστε σίγουρος ότι θα γράψετε 2 με 3 φορές περισσότερα παρά να γράψει αυτός. Πολύ σπάνια για να γράφει κάποιος πάνω από 5 αρνητικά. Γι' αυτό πρέπει να έχετε να γράψετε 15 περίπου. Όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι φυτικά, συγγνώμη να γυρίσω πίσω ακόμα, ότι φυτικά πολλοί προσπερνούν τα αρνητικά, εννοείται όπως το βλέπετε εδώ ζυγαριά, η ζυγαριά πάει προς το φυτικό και αυτός λιγάκι αλλάζει και να, βέβαια, να εξηγήσετε και αυτά τα αρνητικά που σκέφτεται, να τον βοηθήσετε να διώξει αυτά, να απαντήσετε σε αυτές που έγραψε, ναι, να το λύσετε. Τονίστε το πλεονεκτήματα της και τις προσωπικές της επενδύσεις στο έργο μας. Δηλαδή, συγγνώμη, το νεράκι λίγο. Δηλαδή, πρέπει να προοπτικές, συγγνώμη, να τονίσουμε πώς το βλέπετε εσείς τη προοπτική σας, πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία στο μέλλον, εσείς που θα έχετε, δηλαδή εγώ το βλέπω ότι θα έχω μετά τόσο το μήνα θα παίρνω, θα έχω κάθε χρόνο θα ανεβαίνουν, θα μπορώ να αλλάξω το αυτοκίνητο, θα μπορώ να πληρώνω τα έξοδα των παιδιών, θα μπορώ να δώσω και στα παιδιά για το μέλλον ή να τους αγοράζω με τα σπίτια. Περίπου εμείς ξέρουμε πόσο θα στοιχήσουν σε μερικά, πόσο αξίες, συγγνώμη, έχουν σε μερικά χρόνια τα μερίδια μας. Αυτό πρέπει να μεταδίνουμε για να ανοίξουμε περισσότερα όραση στο επιμελητή μας. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Να ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι τραβιούνται προς το ήλιο, όλοι εμείς αγαπάμε ήλιο και όλοι αγαπάμε τους ανθρώπους, όποιες είναι οι ζεστές σαν το ήλιο, όποιες μεταδίνουν θετική ενέργεια, μιλάνε ωραία με μας, μας αφήνουν ένα αίσθημα χαλαρό και ευχάριστο. Έτσι, και να προσπαθείτε να είστε εσείς έτσι. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι η καλύτερη μεταφορικό, αλλά αν δεν ξέρετε να οδηγήσετε, δεν θα σας πάει πουθενά. Όπως βλέπετε εδώ αυτοκίνητο που γράφει duplication, αν δεν ξέρετε πώς να κάνουμε, πώς να δουλεύετε με τους ανθρώπους, ότι όπως δεν ξέρετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε. Το ίδιο είναι και στο δικτυακό marketing. Έχετε ακούσει μερικοί άνθρωποι βγαίνουν από το δικτυακό και λέει «Ω, εκεί δεν δουλεύει τίποτα, δεν μπορείς να βγάλεις τίποτα» και αυτά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε οποιαδήποτε εταιρεία μπορείτε να βγάλετε χρήματα, αν θα ξέρετε αυτό το σύστημα duplication. Αλλά η δική μας έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από τις άλλες εταιρείες, αυτό ότι και εμείς
Έχουμε την εταιρεία. Δεν είναι η εταιρεία έχει εμάς, αλλά εμείς έχουμε την εταιρεία. Εμείς έχουμε τη τεχνολογία. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίσει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη πελατών προς εσάς. Mm. Αυτό είναι στο έκτο στο στόχο που πρέπει να ξέρει ο κάθε σπόνσορας, ότι και να καταλαβαίνει ότι τα χρήματα τότε θα έρθουν σε εσάς όταν θα μαζέψετε γύρω σας πελάτες και συνεργάτες. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε τη συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και ενδιαφέροντά του. Όπως είπα, αν είναι μόνο επενδυτής, στέλνετε για την εταιρεία, στέλνετε και βέβαια πράγματα που όπως το μάθετε, γι' αυτό σημειώνουμε για κάθε συνεργάτη στη λίστα και σε κάθε πελάτη και επενδυτή, τι είναι αυτός, τι δουλειά κάνει, τι οικογένεια έχει, τι ανάγκες έχει, τι όνειρα έχει. Αυτά όλα σημειώνουμε, μην νομίζετε ότι να θυμάστε, γιατί όταν θα έχετε μετά πολύ κόσμο στην ομάδα σας, θα το ξεχάσετε. Και όταν μετά ανοίγετε το email του ή κάποιο άλλο messenger, να ξέρετε τι θα τον στείλετε καλύτερα, τι τον ενδιαφέρον έχει. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευτυχισμένος συνεργάτης θα σας στέλνει νέους πελάτες. Να δώσετε και καλά να περιορίσετε και κάποιο χρονικό διάστημα που είστε, μπορείτε να εξυπηρετήσετε οποιονδήποτε συνεργάτη. Εγώ πάντα λέω περίπου ότι είμαι από τις 3 μεσημέρι μέχρι τις 7 περίπου, είμαι πάντα, μπορώ να μιλήσω, είμαι στη γραμμή, μπορώ να εξυπηρετήσω στο κομπιούτερ. Καμιά φορά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά περισσότερο αυτό και να δίνεται και περίπου ο άνθρωπος λέει ότι έχω κάποιο συνεργάτη, καινούριο πελάτη που πρέπει να μιλήσουμε, να το διευκρίνετε το χρόνο, να γράφετε, να σημειώνετε, γι' αυτό πρέπει να έχετε πρόγραμμα όταν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Η στρατηγική και η τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Αν εσείς θα έχετε όλα αυτά και θα κάνετε βήμα-βήμα, εσείς θα είστε διαφορετικός από τις άλλους δικτυωτές, να ξεχωρίζεστε και γι' αυτό να θέλουν να συνεργαστούν οι άνθρωποι με εσάς και όχι με κάποιον. Να θυμάστε και ένα πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο δικτυακό επιλέγουν όχι τόσο προϊόν όσο συνεργάτη. Αν βρίσκουν έναν άνθρωπο, και πολλές φορές έχω ακούσει, εγώ μόνο μπήκα και μόνο και γι' αυτό ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί και μου αρέσει να επικοινωνώ μαζί του και ξέρω ότι να μου βοηθήσει και να εγώ μόνο με αυτόν μπορώ να προχωρήσω. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές και μόνη μου καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ ωραίο όταν έχεις μία στήριξη, κάποιος να σε στηρίζει, να σου βοηθάει. Και πρέπει να είστε ακριβώς αυτός ο άνθρωπος που να θέλουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται. Μόνο τότε θα επιτύχετε. Και να μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν βγαίνει ο άνθρωπος στην παρουσίαση ή όταν κάνετε εσείς την παρουσίαση, απαραίτητα στην ίδια μέρα μετά, το λέτε, τάδε ώρα να σε πάρω τηλέφωνο μετά από την παρουσίαση, έτσι. Η ίδια μέρα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν θα κάνετε αυτό, θα έχετε 70% επιτυχία ότι αυτός θα είναι στην ομάδα σας. Αν θα περάσει 4 μέρες, θα είναι μόνο 23% και αν περνάει 10 ημέρες και πάνω, έχει παγώσει, βλέπετε, έχει κοκαλιάσει εδώ, θα είναι μόνο επιτυχία 7%. Βλέπετε τη διαφορά 70% και 7%, γι' αυτό όταν καλείται ανθρώπους στη παρουσίαση, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του. Μην το αφήνετε να κάνετε στο πρόγραμμά σας. Μην βάζετε πολλούς ανθρώπους όλους μαζί στην ίδια μέρα. Σιγά σιγά για να επικοινωνήσετε μετά από το webinar μαζί τους,
να δώσετε χρόνο ή τουλάχιστον την επόμενο το επόμενο πρωί, αλλά να μην πειράσει πάνω από 24 ώρες. Η δεύτερη επαφή, αυτή την επαφή, δεύτερη μετά από την παρουσίαση, έχει επιτυχία 90%. Αν το κάνετε αυτό, θα επιτύχει, επιτυχαίνετε πάντα. Και φτάσαμε στο 7ο, τελευταίο. Η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Όταν μιλάτε για την εταιρεία, κατευθείαν φαίνονται τις γνώσεις. Όταν ξέρετε να κάνετε απάντηση, αυτά φαίνεται. Γι' αυτό καλά να ενημερώνεστε και να διαβάζετε και ό,τι μπορείτε και μόνοι σας από το site. Ή να περνάτε πιο τακτικά στα webinar για να μαθαίνετε τα νέα. Οι πιο κοινές αντιρρήσεις πρέπει να ξέρετε και απαντήσεις για πιο κοινές αντιρρήσεις, ότι είναι μία πυραμίδα, ότι η γυναίκα δεν το θέλει ή δεν έχω χρήματα. Να σας πω γρήγορα τις απαντήσεις. Όταν λέμε μία πυραμίδα, να σας πω ότι στη ζωή μας όλα είναι στη πυραμίδα και η κράτος μας είναι στη πυραμίδα και οποιαδήποτε επιχείρηση είναι ένας διευθυντής και όλοι είναι πυραμίδα. Να, έτσι. Στην δικτυακό, ίσα-ίσα που ο καθένας, όποιος ανεβαίνει στην δουλειά, μπορεί να φτάσει στο πάνω. Όταν εσείς μπαίνετε σε μια επιχείρηση να δουλεύετε, δεν θα γίνετε ποτέ διευθυντής. Στο δικτυακό marketing, πάντα εσείς μπορείτε να προσπειράσετε ανθρώπους που σας καλέσανε και να γίνετε διευθυντές. Γι' αυτό αυτό φεύγει. Όταν λέμε ότι η γυναίκα δεν σου αφήσει, αυτό πρέπει να κάνετε απαραίτητα συνάντηση μαζί με τη γυναίκα ή να κοιτάει με το webinar μαζί με τη γυναίκα, να πείτε απαραίτητα να δείτε μαζί με τη γυναίκα και μετά να επικοινωνήσετε να είναι μαζί. Δηλαδή πρέπει να ακούει και γενικώς όταν είναι ο άνθρωπος έχει οικογένεια, πάντα πρέπει να είναι μαζί με τον σύντροφο, τότε δεν θα έχετε αυτή η αντίρρηση. Και όταν λέει άλλος δεν έχει χρήματα, το λέμε όταν αν δεν θα ξεκινήσεις κάτι, δεν θα έχεις χρήματα ποτέ. Αν τώρα ξεκινάς και δεν χρειάζεται να κάνει και, σας λέω, κάποια μεγάλη επένδυση για να γίνει συνεργάτης, απλά μπορεί να ξεκινήσει σχεδόν με το μηδέν, έτσι, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε άτομο έχετε η ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Όταν ο άνθρωπος έχει αντίρρηση, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Βάφος εναντίον πλάτους. Μερικοί ρωτάνε πώς καλύτερα να κάνω, μήπως να γράφω όλους την πρώτη γραμμή και να τελειώνω περισσότερα χρήματα να πάρω, να παίρνω 15% από το καθένα. Και όμως, αν δεν το μαθαίνετε, δεν βρίσκετε από αυτούς ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, φυρεπή να έχετε 10 άτομα, 20 άτομα, τουλάχιστον 3-4 άτομα που θα κάνουν δίκτυο, δεν θα επιτύχετε. Το πιο σωστό είναι το αριστερά που βρίσκεται ανθρώπους που θα θέλουν να γίνουν και συνεργάτες και τους μαθαίνετε όλα να φέρνουν. Δεν χρειάζεται και να μαθαίνετε τόσο πολύ που να στέλνετε στα webinar που κάνουμε, αυτό που κάνω εγώ για δικτύωση κάθε Πέμπτη, να μαθαίνει αυτός πώς πρέπει να αναπτύσσει το δίκτυό του. Απλά να τους μάθετε να παρακολουθούν τα webinar και τα υπόλοιπα εμείς κάνουμε για εσάς. Πρέπει να κάνετε στήριξη μέχρι τρίτη γραμμή στο βάφος, να βοηθάτε να κάνετε εγγραφές, να βοηθάτε στις συνάντησεις, συνομιλίες τηλεφωνικές κλπ. Και τότε θα έχετε πολύ δυνατό δίκτυο, πολύ δυνατή επιχείρηση. Και στο τέλος να σας πω 4 βήματα που το σύστημα του επανάληψης, αυτό που μιλάγαμε τόσο καιρό, εμείς είπαμε τώρα τα 7 στόχους που πρέπει να ξέρει κάτι κάθε σπόνσορος και τα 4 βήματα που πρέπει να κάνει κάθε φορά ο άνθρωπος με κάθε άνθρωπο που καλεί στην εταιρεία. Το πρώτο είναι η πρόσκληση, όπως είχαμε πει, καλούμε στη παρουσίαση,
Το δεύτερο είναι η παρουσίαση. Στο τρίτο βήμα είναι τηλεφώνημα μετά από την παρουσίαση και απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις και εγγραφή κλπ. Και μετά στο τέταρτο είναι υποστήριξη και βοηθάτε να χτίσει και αυτός δικό του επιχείρηση αν αυτός επιθυμεί. Αν βέβαια επιθυμεί να μείνει μόνο σαν επενδυτής, το αφήνετε, απλά στέλνετε πληροφορίες για την εταιρεία. Και αυτά τα βήματα, αν το κάνετε, δηλαδή απλά βήματα, 4 βήματα που σας έδειξα, αν προχωράτε με αυτά τα βήματα, αυτά να σας φέρουν σίγουρα στην επιτυχία. Και αυτό είναι το βασικότερο, η επανάληψη βήματων και σταθερότητα. Και τελειώνουμε με λόγια «You win the world's win». Όλοι κερδίζουν και εγώ κερδίζω. Εδώ γράφει «εγώ κερδίζω, όλοι κερδίζουν». Εγώ πάντα λέω «όλοι κερδίζουν». Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε για να κερδίζουν οι συνεργάτες μας και να κερδίσετε βέβαια και εσείς. Και βλέπω τώρα με το χρόνο. Δεν προλαβαίνω να σας κάνω παρουσίαση, γιατί ήθελα να ανοίξω πιο πολύ αυτό το θέμα για δικτύωση. Τότε τα νέα, όχι παρουσίαση, συγγνώμη, τα νέα, παρόλο που ετοίμασα τα νέα, αλλά τα νέα να σας πούμε τη Τρίτη, έτσι κι αλλιώς τώρα δεν έχουμε πάρα πολλά νέα, είναι σταθερά. Τότε τη Τρίτη, 8:30 ώρα, έχουμε παρουσίαση και τα νέα. Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε παρακαλώ. Γενικώς, παρακαλώ να γράφετε ερωτήσεις και όσο κάνουμε εμείς webinar και εγώ μετά διαβάζω και σας απαντώ. Περιμένω μισό λεπτάκι αν έχετε ερωτήσεις και τελειώνουμε σημερινή συνάντηση. Να κλείσω εγγραφή. Thank you.